Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαρακτηριστικό βασικό χαρακτηριστικό των ενόχων είναι πάντοτε η δειλία και το θράσος. Επί 1,5 μήνα ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε από αλλεπάλληλες ερωτήσεις και αρνήθηκε να έρθει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απέδειξε με τον πιο εύγλωτο τρόπο την ενοχή του και τη δειλία του. Και σήμερα που εμφανίζεται σε αυτό εδώ το βήμα, αποδεικνύει το έτερο χαρακτηριστικό της ενοχής. Το θράσος. Κύριε Μητσοτάκη, πρέπει να έχετε επίγνωση των δυσκολιών που έχετε να αντιμετωπίσετε. Γι' αυτό σήμερα έχετε μια αξιοθρήνητη παρουσία. Γιατί πραγματικά αυτό που σας βαραίνει πιο πολύ δεν είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Δεν είναι ότι δεν είχατε το θάρρος να έρθετε και να απαντήσετε με στοιχεία. Είναι το γεγονός ότι ακόμα και σημαίνοντας στελέχη της παράταξής σας, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έρχονται και σας λένε ευθέως ότι η επίκληση του απορρίτου ζημιώνει την αλήθεια, τη δημοκρατία και την παράταξή σας. Λοιπόν ναι, κύριε Μητσοτάκη, οι σταγόνες που νιώθετε δεν είναι η βροχή, δεν βρέχει και είναι από την παράταξή σας, όχι μονάχα από όλη την ελληνική κοινωνία. Επειδή όμως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να τελειώσει και το κρυφτούλι και τα παιχνίδια με τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια της χώρας, πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Κρυφτήκατε 5 εβδομάδες από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Κρυφτήκατε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν η αρμόδια επιτροπή που σας κάλεσε να τοποθετηθείτε, εσείς ήσασταν αλλού, προσπαθήσατε με κάθε τρόπο να μην δώσετε απαντήσεις. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να κρύψετε τα ίχνη σας, να τα καλύψετε. Τα ίχνη όμως δεν κρύβονται.